Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα. Λίμπερο παντού, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα ως τις 3 με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χρήστο Κιώση εδώ παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου σε αυτή την ώρα, την καθιερωμένη καθημερινά, για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες μας στην προετοιμασία του στην Ολλανδία. Έχουμε και φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ σήμερα στις 8. Να δούμε και ό,τι άλλο κινείται με τα γραφικά και όχι μόνο στην επικαιρότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γενικότερα και την αγωνιστική δράση που υπάρχει. Έχουμε και προκριματικά Champions League απόψε, Κόπα Αφρικα, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Γενικότερα ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα ως και τις 3. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την αγωνιστική δράση που υπάρχει, ξεκινώντας από το Κόπα Αφρικα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχοντας πλέον διαμορφωθεί η πρώιμη τελική φάση, έχουμε το puzzle της οχτάδας του τουρνουά από χθες το βράδυ, όπου ολοκληρώθηκε η φάση των 16 με τις ομάδες, τις 8 ομάδες πλέον να έχουν γίνει γνωστές και τα ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά. Τα πρώιμη τελικά θα αρχίσουν στις 10 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή. Όχι, αύριο, Τετάρτη έχουμε 10 του μήνα. Αύριο, 10 Εβδόμου είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια. 11 Εβδόμου την Πέμπτη θα ακολουθήσουν οι άλλες δύο αναμετρήσεις για να διαμορφωθεί και η τετράδα των ημιτελικών. Η ημιτελική φάση θα γίνει σε μία ημέρα τα δύο παιχνίδια, στις 14 του μήνα, την Κυριακή δηλαδή. 14 Ιουλίου στις 7 και στις 10 και ο μεγάλος τελικός είναι την άλλη Παρασκευή, 19 του Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Καταρχήν να δούμε τα ζευγάρια. Σενεγάλη, Μπενίν, Νιγηρία, Νότια Αφρική, ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία και Μαδαγασκάρη την Ισία. Η Μαδαγασκάρη θυμίζω ότι παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της στον θεσμό του Κόπα Αφρικα, και έχει καταφέρει να φτάσει ως τα πρώιμη τελικά, ως την οχτάδα. Και τώρα πέραν στην Τινησία θα διεκδικήσει φυσικά τις ελπίδες για να φτάσει και ως τα ημιτελικά, να συνεχίσει αυτή την πορεία έκπληξη που κάνει στη διοργάνωση στα γήπεδα της Αιγύπτου. Φυσικά η διοργανώτρια, η οικοδέσποινα του τουρνουά Αίγυπτος, έχει μείνει εκτός από την Νότια Αφρική με τον αποκλεισμό σοκ με γκολ που δέχτηκε στο φινάλε της αναμέτρησης. Είχαμε και τα κλάματα του Σαλάχ εκεί πέρα. Δεν τα κατάφεραν οι διοργανωτές και τώρα πλέον νομίζω φαβορί δεν υπάρχει. Μπορούμε να πούμε ότι τα ζευγάρια Νιγηρία, Νότια Αφρική και ακτή Ελεφαντοστού Αλγερία είναι ίσως τα δύο πιο δυνατά. Αλλά ξεκάθαρα φαβορή για τον τρόπο και την κατάκτηση της Κούπας δεν βλέπουμε να υπάρχει. Θα περιμένουμε τα παιχνίδια αυτά με μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά, γιατί υπάρχουν και παίκτες που και μεγάλα ονόματα από τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και παίκτες με ελληνικό ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι, για τις ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα για την αγωνιστική δράση, σήμερα έχουμε μάτς για τα αποκριματικά του Champions League και παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον και στην πορεία φυσικά. Κάποιες από τις ομάδες που θα προκριθούν θα μας απασχολήσουν τις επόμενες γύρους και ίσως να βρεθούν και στον δρόμο των ελληνικών ομαδών. Να πάμε να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει το σημερινό μενού και για τους φίλους στοιχήματος φυσικά που θέλουν να ασχοληθούν με τα παιχνίδια. Στις 4 ξεκινάει νωρίς το πρόγραμμα. Αστάνα Κλουζ. Στις 5 στη συνέχεια Αραράτ Αρμενίας με την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Και εδώ υπάρχει και ενδιαφέρον για τον Άρη, καθώς έχει μείνει εκτός αποστολής ο Σούντγκρεν. Είδηση φυσικά που αποτελεί έτσι θετικό γεγονός για τους κιτρινόμαυρους, καθώς περιμένουν πιο νωρίς ίσως την αύξηση του Σουηδού δεξιού μπακ, για να δούμε αν θα προλάβει και τα παιχνίδια με την ΑΕΛ. ΑΕΛ Μεσού αρχίζει γενομένης από το πρώτο μάτς που είναι εδώ στο Κλειάνδρου Κελίδη στις 25 του μήνα. Πάντως το θετικό είπαμε είναι ότι ο Σούντγκρεν έχει μείνει εκτός αποστολής της ΑΕΚ Στοκχόλμης για τον αγώνα κόντρα στην Αραράτ στην Αρμενία. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στις 7 Ελσίνκι στη Φιλανδία υποδέχεται την Τόρσαβν. Κάλιου από την Εσθονία τη Σκεντίγια στις 7 επίσης. Στις 9 παρατέρα το Σαράγεβο Σέλτικ. Στις 9 η The New Sands από την Ουαλία με την Φερονικέλη. Στις 9 επίσης Ντουντελάνς Βαλέτα. Και στις 9 άλλο ένα παιχνίδι, Σούντουβα Ερυθρός Αστέρας. Λίγες είναι έτσι ομάδες που είναι έτσι πιο βαριά ονόματα, για παράδειγμα σε αυτή τη φάση βαριά ονόματα πάντα μιλώντας, στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, για παράδειγμα ο Ερυθρός Αστέρας, η Celtic, ποια άλλη να βάλουμε, άντε και την ΑΕΚ Στοκχόλμης σας βάλουμε, παρότι δεν πέσει και ο Σούντγκρεν, είναι ομάδες που τις περιμένουμε να προχωρήσουν, αποτελούν φαβορί σε αυτή τη φάση και ίσως να τις δούμε και αργότερα, αν περάσουμε στο δεύτερο και στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Μάτς και για την προκριματική φάση, στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League. Τρία παιχνίδια σήμερα. Στις 7 παρα 5 St. Joseph's με την Rangers. Στις 7 η Gizira
τέλος πάντων, από τη Μάλτα η ομάδα κόντρα στη Χάιντουκ Σπλιτ, την ομάδα από την Κροατία. Και στις 8.30 Τσεσεκά Σόφιας κόντρα στην Τίτο Γκραντ. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι για το Europa League, για τον πρώτο προγραμματικό γύρο του UEFA Europa League. Μιας και αναφερόμαστε στην αγωνιστική δράση και ενώ όσο τα λέμε εμείς εδώ για τα παιχνίδια, βλέπω τώρα στα δελτία ειδήσεων δεξιά στις οθόνες, γίνεται αυτή την ώρα η παραλαβή παράδοση των Υπουργείων. Νέα κυβέρνηση, ο νέος Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, τώρα τοποθετείται με δηλώσεις για το έργο προφανώς που θα κάνει στο Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, έτσι και ένα πέρασμα από όσα γίνονται αυτή την ώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα που υπάρχει στα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα. Αρχίζει γενομένης από σήμερα, στις 8 θυμίζουμε, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Τσβόλε. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί κανονικά, όπως και τα προηγούμενα δύο φιλικά του Δικεφάλου, από το ΠΑΟΚ TV. Οπότε, πέρα από την ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή του Σταύρου Κόλχα, φυσικά και η Ελένη Μπούντου είναι εκεί στην Ολλανδία, θα μπορείτε να έχετε και εικόνα κανονικά. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΟΚ σήμερα, το παιχνίδι δεν θα μεταδοθεί μόνο σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο όπως ήταν τα δύο προηγούμενα, αλλά θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση κανονικά, διαδικτυακά φυσικά, από το ΠΑΟΚ TV σε όλο τον κόσμο εκτός από Ολλανδία, Καναδά, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε και οι φίλοι που μας ακούτε από Γερμανία πιθανώς και από κάποιες άλλες χώρες θα έχετε την ευκαιρία μέσω του ΠΑΟΚ TV να δείτε το παιχνίδι κανονικά, καθώς το ΠΑΟΚ TV, όπως αναφέρει η ΠΑΟΚ, εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής του σημερινού φιλικού αγώνα. Είπαμε εκτός από Ολλανδία, εντάξει, όσοι είστε Ολλανδία, κάντε και λίγα χιλιόμετρα να πάτε να δείτε και ζωντανά το παιχνίδι στο Sport Park Χούλστερλάντεν που θα γίνει το match. Και εκτός από Καναδά, εκτός από τις ΗΠΑ και εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε αυτές τις χώρες δεν θα γίνει η μετάδοση διαδικτυακά από το ΠΑΟΚ TV του απόψινου παιχνιδιού, φιλικού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Τσβόλε. Να συνεχίσουμε με τα επόμενα φιλικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, έχει να παίξει, θα παίξει και την Παρασκευή κόντρα στην Universitatea Cluj, όχι την γνωστή Cluj. Θα πάει να παίξει κοντρα στη ρουμανική ομάδα, φιλικό που είχε κλείσει, είναι και επαιτειακό για τους Ρουμάνους που συμπληρώνουν 100 χρόνια από την ίδρυσή τους. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1 κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, πιο νωρίς από τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά του Champions League. Την εβδομάδα που θα ξεκινήσει και ο Άρης, στις 23-24 Ιουλίου, το πρώτο μάτς με την Βικτόρια Πλιζέν εκτός έδρας στην Τσεχία. Επομένως, αρχίζει σιγά σιγά τα πιο δυνατά του τεστ ο Ολυμπιακός. Κόντρα στο Αμβούργο θα παίξει αύριο, Τετάρτη, στις 7. Άλλο ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Όσον αφορά την ΑΕΚ, έχει τρία φιλικά τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή στις 7 κόντρα στην Τρέντσιν. Στις 15 του μήνα, την επόμενη Δευτέρα, κόντρα στην Μακάμπι Νετάνια. Και στις 16 του μήνα, κόντρα στην Στάλοβα Βόλα. Ο Άρης έχει να παίξει κόντρα στην Αϊτχόβεν το βράδυ της Παρασκευής στις 8, το επόμενο φιλικό του παιχνίδι. Τρίτο και τελευταίο θα είναι πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα. Και για τους κυτρινόμαυρους αυτό αποτελεί σίγουρα το πιο δυνατό τεστ. Αν και τα δύο προηγούμενα δεν πήγαν καλά με τις δύο ήττες με βάρη σκορ. Τώρα κόντρα στην Αϊτχόβεν θα τεστάρουν ακόμη πιο σε ένα πιο σοβαρό δείγμα τις δυνάμεις τους. Με τον Σάββα Παντελίδη να μπορεί να βγάλει ακόμη πιο χρήσιμα συμπεράσματα. Το φιλικό του Ατρομήτου με την Nottingham Forest είναι στις 13 του μήνα το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, αυτά και με τα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουμε να περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε όλο ένα και περισσότερο να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για τους προπονητές των ομάδων και σε ΠΑΟΚ και σε ΑΡ. Φυσικά, επαναλαμβάνω, σήμερα θα έχουμε και εικόνα από το φιλικό του ΠΑΟΚ πέρα από τη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Λίμπερο 107,4. Για πρόταση στον Σισε, διαβάζουμε δημοσιεύματα τώρα. Για τον Σισε, μάλλον, τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, ο οποίος βέβαια δεν έγραψε ούτε μία συμμετοχή, ούτε ένα λεπτό δεν έπαιξε στο Κόπα Αφρικά, όπου ήταν κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Σενεγάλης. Σενεγάλη, μάλιστα, που αποκλείστηκε. Όχι, δεν αποκλείστηκε. Η Σενεγάλη έχει προκριθεί, είπαμε. Παίζει αύριο κοντρά στο Μπενίν για την προημιτελική φάση. Δεν έχει παίξει μέχρι τώρα ο Σισε, αλλά όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, γερμανική ομάδα, χωρίς να αναφέρεται πια, είναι έτοιμη να επανέλθει για να κάνει πρόταση για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού. Μένει να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα χρειάζεται έναν δυνατό στόπερ για να ενισχυθεί. Μπορεί να πήρε το Σεμέδο, χρειάζεται νομίζω και έναν πιο καλό στόπερ, πιο αξιόπιστο εκεί στο κέντρο της άμυνας, για να μπορεί να πει ότι θα έχει σαφή βελτίωση στην εικόνα του τη νέα σεζόν.
κυρίως και στο αμυντικό κομμάτι. Επιθετικά με την παρουσία του Ελαραμπή νομίζω θα έχει βελτίωση, ειδικά στον τομέα του γκολ που πόνεσε αρκετά πέρσι. Ο Ελαραμπή, όσο κι αν. Ακόμη και αν έπαιζε στο Κατάρ, τα 26 γκολ σε 22 παιχνίδια δεν είναι μικρός αριθμός και δεν μπαίνουν εύκολα. Βέβαια, πρέπει να το δούμε και στο γήπεδο και στη κατάσταση βρίσκεται ο Μαροκινός επιθετικός, αλλά σίγουρα είναι μια κίνηση μεταγραφική αρκετά σημαντική για τους Ερυθρόλευκους. Επαναλαμβάνω, μένει να φανεί να επιβεβαιωθεί και στο γήπεδο, ακόμη είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Πάντως, δεν είχε κακή εικόνα ο Ολυμπιακός στο χθεσινό φιλικό με την Δυνάμο Κιέβου. Όχι ότι εντυπωσίασε κιόλας και προκαλεί ενθουσιασμό, αλλά νομίζω θα παρουσιαστεί ίσως και πιο έτοιμο στα προκριματικά του Champions League. Θα περιμένουμε εκεί να δούμε την εικόνα του για να έχουμε έτσι και πιο αξιόπιστο δείγμα και εν όψη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Θα του Άρη, μιας και σήμερα δεν θα πάμε θέτε Ολλανδία, θα ακούσετε στη συνέχεια στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα στο πέναλτι τον Χρήστανο Τζαλτίδη. Έτσι μια γρήγορη ματιά, φυσικά αναμένεται η άφηξη του Λούκα Σάσα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα αναμένεται να φτάσει γύρω στις 6 να είναι στο αεροδρόμιο ο Βραζιλιάνος μέσος, για να ολοκληρωθούν και τα διαδικαστικά, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους κυτρινόμαυρους, εφόσον όλα πάνε καλά και δεν προκύψει κάποιο απρόπτο. Και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά και ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του κυτρινόμαυρους, αύριο αναμένεται ο Σάσα να πετάξει για Ολλανδία και εκεί θα ενσωματωθεί φυσικά κανονικά στην προετοιμασία του Άρη υπό τις οδηγίες του Σάββα Παντελίδη. Και θα περιμένουμε πια να δούμε αν προλαβαίνει μέσα σε δύο ημέρες και αν είναι εντάξει στις προπονήσεις και τα αργομητικά του είναι αρκετά καλά. Γιατί όχι να πάρει και έστω ελάχιστο χρόνο συμμετοχής σαν πρώτη εικόνα, πρώτο δείγμα στο παιχνίδι της Παρασκευής, στο φιλικό κόντρα στην Eindhoven. Λοιπόν, όσον αφορά τα μεταγραφικά από το διεθνή χώρο, ή μάλλον μια όχι και τόσο μεταγραφική είδηση, μια μεταγραφή που έχει κολλήσει και δεν βλέπουμε να ολοκληρώνεται προς το παρόν τουλάχιστον και υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, έχει να κάνει με αυτή του Neymar που μας απασχολεί όλο αυτόν τον καιρό. Και το θέμα είναι ότι ενώ η Παρί μαζεύτηκε για να ξεκινήσει προετοιμασία, εκεί ήταν και ο Ερέρα που αποκτήθηκε από την United, ο Mbappé κανονικά και οι υπόλοιποι παίκτες φυσικά, αυτός που έλειπε και δεν ξέρουμε αν θα εμφανιστεί και στις επόμενες ημέρες ήταν μάλλον ο Neymar, ο Βραζιλιάνος Superstar που ως γνωστόν είχε λείψει από το Copa America, δεν μπόρεσε να χαρεί την κατάκτηση τροπέου μέσα στην πατρίδα του κιόλας από τη Σελεσάο λόγω τραυματισμού. Φαίνεται ότι. Δεν ξέρω, θέλει να πιέσει με αυτόν τον τρόπο για να ρίξει τις απαιτήσεις στην Παρί και να τον παραχωρήσει στην Μπαρτσελόνα με μικρότερο ποσό. Προφανώς μια τέτοια κίνηση είναι αυτή που κάνει και δεν εμφανίστηκε στην πρώτη συγκέντρωση. Δεν ξεκινά προετοιμασία και μένει να δούμε πώς θα το τραβήξει και πού θα το πάει και η Παρί αυτό το θέμα. Αν θα τον τιμωρήσει, αν θα τον κρατήσει εκεί. Ενώ όλα αυτά, ενώ στη Ρεάλ είχαν άλλα θέματα με τον Μπέιλ, ο οποίος θέλει να μείνει στην ομάδα, να συνεχίσει κανονικά υπό τις ειδικές του Ζιντάν και επειδή ο κόσμος δεν τον θέλει. Πήγαν εκεί για να τον γιουχάρουν οι φίλοι της Ρεάλ, να τον αποδοκιμάσουν, καθώς θεωρείται ανεπιθύμητος σε μεγάλη μερίδα του κόσμου. Λοιπόν, όσον αφορά τα του Ηρακλή, φυσικά θα ακούσετε περισσότερα στην ώρα για μπλε από τον Γιώργο Ματζιούκη. Από χθες υπάρχει πάλι μια κινητικότητα. Τον Παπαδόπουλος με γραπτή τοποθέτηση ούτε λίγο ούτε πολύ τόνισε ότι έχει συμφωνήσει ουσιαστικά ή σχεδόν ολοκληρωθεί η συμφωνία του, όπως ανέφερε συγκεκριμένα με την πλευρά του Νούπου Σουβόλου μετά από συνάντηση του με τον Αχιλέα Μπέο για να πάρει να αγοράσει τον ΑΦΜΗ και να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία από τη μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Αυτό υποστηρίζει η πλευρά του τον Παπαδόπουλου. Άφησε κάποιες άλλες αιχμές για τον Ραστέχνη, γιατί δεν έχει στήριξη απαραίτητη από τον κόσμο και όλα αυτά. Μένει να δούμε αν θα οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη. Μένει να δούμε ποια είναι και η άποψη της πλευράς του ΓΣ Ηρακλής, πώς κινείται και πώς αντιδράσει όλα αυτά η οικογένεια του Γυραιού. Και να δούμε επιτέλους αν θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Βέβαια, δεν βλέπω φως στο τούνελ και για την φετινή σεζόν. Ο Ηρακλής που αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα, όχι απλά ομάδα, δεν λειτουργεί τίποτα στον Γυραιό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Τόμ Παπαδόπουλος διευκρίνησε και σχετικά με αυτό ότι φέτος προβλέπει με βάση το δικό του πλάνο πάντα η ομάδα να παίξει κάπου με την ΚΑΠΑ 19 σε κάποια κατηγορία. Και από την μεθεπόμενη σεζόν, όπου θα ισχύσει η συμφωνία για εξαγορά του ΑΦΜΗ του Βόλου, να επιστρέψει στη Super League. Τώρα, κατά πόσο θα συμβεί αυτό, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα με όλα αυτά που έχουμε δει στον Ηρακλή, όχι μόνο φέτος, αλλά όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά, θα σας πει περισσότερα για όλο το κοινωνικό ρεπορτάζ ο Γιώργος Ματζιούκης στις 7 εδώ, στην ώρα για μπλε. Στις 8 είναι εξάλλου το φιλικό του ΠΑΟΚ, οπότε θα προλάβει κανονικά να δώσει όλη την ενημέρωση. Λοιπόν, εμείς να πάμε τώρα στο break, να πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δούμε τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ. Να πάμε Ολλανδία που μας περιμένει η Ελένη Μπούντου για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα εν όψη του φιλικού αγώνα που είναι σήμερα στις 8 και ό,τι άλλο συμβαίνει εκεί. Καθώς από χθες είχαμε και αύξηση του Γιώργου Σαββίδη, επομένως
δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις, καθώς είχε την πρώτη γνωριμία με τον Αμπέλ Φερέιρα. Θα τα πούμε όλα μετά το break με την Ελένη Μπούντου. Πάμε τώρα στο διαλυματάκι. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 και επαναρχόμαστε. Είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο παντού με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χριστό και ω τη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα ω και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και ενώ λίγα λεπτά πριν ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση, οι υπουργοί ένα-ένα στην παραλαβή παράδοση των υπουργείων κάνουν έτσι και τις πρώτες τους δηλώσεις, ομιλίες. Εμείς εδώ στα δικά μας. Πριν από λίγο η Νόβα ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την εργασία με τον Ολυμπιακό και για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση κανονικά, ενώ τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Βικτόρια Πλιζέν για την πρώτη του απόπειρα στα προκριματικά Champions League, στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, θα μεταδοθούν και αυτά από τα κανάλια Nova Sports. Από τα play-off και μετά ανοίγουν τα δικαιώματα αποκλειστικά στην Cosmote TV, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του UEFA Champions League. Οι ομάδες που έχουν συμφωνία με την Nova θα μεταδώσουν τα παιχνίδια τους αυτά για τα προκριματικά, όπως είχε γίνει πέρσι και με τον ΠΑΟΚ που είχε συμφωνία, είχε συμβόλαιο με την Nova. Φέτος είναι μια άλλη ιστορία, να δούμε πού θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ και πού θα δούμε και αυτά τα παιχνίδια του για τα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως στην Ολλανδία να καλησπερίσουμε την ποδηλάτισσα Ελένη Μπούντου. Χαίρετε, όλο το γκρουπ είναι ποδηλάτες. Σωστά. Σε ακούμε κανονικά, ναι. Ναι, είναι όλο το γκρουπ ποδηλάτες. Έχουμε κάνει εδώ ομοσπονδία. Ομοσπονδία πεσταλμένων. Μπράβο, στην ποδηλατική. Γυμνάζεστε κιόλας δηλαδή. Είναι που μας έβαλε Γιώργο την πρόκληση ο Τσουμπάκπομ, έτσι. Σας μπρίζωσε. Μας μπρίζωσε ο Τσουμπάκπομ. Είναι μεγάλη αδυναμία εδώ των απεσταλμένων ο Τσουμπάκπομ. Δεν γινόταν να του χαλάσουμε χατήρι. Οπότε αποδεχθήκαμε την πρόκληση, γιατί μας περίμενε το πρωί που δεν εμφανιστήκαμε, ενώ το είχαμε υποσχεθεί ότι θα είμαστε με το ποδήλατο. Ήταν εκεί κανονικά να κάνει έλεγχο. Πού είναι τα ποδήλατά σας και γιατί, με τι ήρθατε. Έψαχνε ευκαιρία. Οπότε, μάλλον για να στρολάρει. Η απόσταση πώς είναι που διανύετε? Η απόσταση είναι 3 χιλιόμετρα. 3 χιλιόμετρα. Είναι πολύ κοντά, είναι ένα τέταρτο. Δεν έχει ανηφόρες κατηφόρες, δεν έχει ευθεία. Εδώ δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια ευθεία και ξέρεις, ποδηλατόδρομος. Τώρα με στη φύση. Μια πολύ χαρά. Ωραίο. Απόλαυση πρέπει να είναι δηλαδή, τότε. Αυτό ακριβώς ενδείκνυται για ποδήλατο. Και τους παρακαλούσα τόσο καιρό για τα ποδήλατα. Ευτυχώς τους έβαλε ο Τσουμπάκπομ στο σωστό το δρόμο. Οπότε μαζί με την ομάδα, εννοείται ότι η αποστολή που είναι πολύ κοντά στο δικό μας το ξενοδοχείο, και αυτοί κανονικά στο γήπεδο με τα ποδήλατα. Ναι. Έτσι πηγαίνουν, έτσι φτάνουν και έτσι φεύγουν. Κιόλας. Εντάξει, οι ποδοσφαιριστές, όχι ότι θέλω να σας στήξω εσάς τους απεσταλμένους εκεί, αλλά έχουν και μια καλύτερη φυσική κατάσταση. Γι' αυτό φαντάζει πιο λογικό ούτως ή άλλως. Κοίταξε, αυτό είναι και άκουμε. Ότι αν κάθε μέρα βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας και πηγαίνουμε στις προπονήσεις και ερχόμαστε με το ποδήλατο, έκανα νόημα ότι η κοιλιά δεν θα πω σε ποιον απευθυνόταν. Όχι, δεν καταλάβει κανείς νομίζω. Θα πέσει, θα γίνει μια δουλίτσα, κατάλαβες. Ναι, σίγουρα. Είναι, εντάξει, το βλέπουν και διαφορετικά. Είναι fit κατάσταση τα παιδιά μας, αλλά προσπαθούμε κι εμείς. Ωραία. Από τη στιγμή που έγινε το πρώτο βήμα, νομίζω είμαι αισιόδοξη. Μια χαρά, ωραία είναι. Ωραία. Λοιπόν, φιλικό παιχνίδι σήμερα. Εκεί δεν πάτε με το ποδήλατο. Όχι, είναι μακριά, είναι μακριά. Είναι γύρω στα 40 λεπτά και από ό,τι μας είπανε κιόλας γίνονται κάποια έργα στην Εθνική Οδό, οπότε θα πάμε από παραδρόμους και γι' αυτό κιόλας και θα ακολουθήσουμε και την αποστολή. Γύρω στη μία ώρα απόσταση είναι, μάλιστα, για να μην τα πολύ λόγω. Σε άλλο γήπεδο από αυτά που είδαμε στα προηγούμενα φιλικά, έτσι. Είναι στο προπονητικό της Τσβόλε. Εκείνο το γήπεδο το οποίο είδατε στα δύο φιλικά με Αλκμαρ και Νόρτολαν, είναι εδώ που γίνονται καθημερινά οι προπονήσεις. Είναι εδώ το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, οπότε δεν κουνηθήκαμε καθόλου από εκεί που είμαστε καθημερινά στην ουσία. Σήμερα είναι το πρώτο φιλικό το οποίο θα κουνηθούμε και θα ταξιδέψουμε περίπου μία ώρα, όπως μας ενημέρωσαν, για να πάμε στο προπονητικό της Βόλε. 7 Ολλανδίας, 8 Ελλάδος, τα λέω συνέχεια για να μην τα μπερδεύουμε τις ώρες. Και επειδή σας άκουγα και προηγουμένως, ΠΑΟΚ TV μετάδοση, έτσι. Δεν αλλάζει στην παρούσα φάση. Και αυτό που έλεγα και πριν στα παιδιά. Και με Σταύρο Κόλκα, έτσι. Και με Σταύρο Κόλκα, βέβαια. Εσύ θα είσαι πάλι. Όχι, εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ένας άλλος συνάδελφος μαζί για το σχόλιο με τον Σταύρο Κόλκα. Μάλιστα. Στα επόμενα φιλικά, καλά να είμαστε. Υπάρχουν πολλά φιλικά που εκτιμώ εγώ, έτσι κάνω μια πρόβλεψη, εκτός και αν οι διαδικασίες τρέξουν πολύ γρήγορα. Θα υπάρχει κάλυψη από τα ΠΑΟΚ TV και για τα επόμενα. Το ΠΑΟΚ TV, το οποίο είναι ανοιχτό
Αυτή τη φορά σε όλες τις χώρες. Οπότε και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ από Γερμανία θα έχουν την ευκαιρία να δουν το παιχνίδι. Εκτός από Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε είδα 2-3 εξαιρέσεις. Κοίταξε, οι Γερμανοί έρχονται όλοι στα φιλικά παιχνίδια. Ειδικά το Σάββατο που ήταν μη εργάσιμη ημέρα για αυτούς. Είχε πάρα πολύ κόσμο από Ανόβερο, Νιρεμβέργη, Ντίσσελντορφ. Γενικά δίνουν το παρόν όποτε μπορούν και στις προπονήσεις έτσι κάνουν μερικοί τις εμφανίσεις τους αν δεν έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε για τους Γερμανούς είναι πιο εύκολο να ταξιδέψουν και να δουν τον παρά να ψάξουν live streaming ακριβώς. Σωστά. Δεν έχουμε να πούμε κάποια ενδεκάδα αν προχωρήσουμε έτσι λίγο την συζήτηση για το φιλικό. Έχει δοκιμάσει και δοκιμάζει διαρκώς νέα πρόσωπα σήμερα. Δοκίμασε δύο διαφορετικές ενδεκάδες, αλλά το είχε κάνει και στο φιλικό με την Νόρτζελαντ και όλοι υποθέσαμε ότι ενδεχομένως αυτές οι δύο να είναι οι ενδεκάδες στο φιλικό. Τελικά ανακάτεψε και πάλι την τράπουλα. Νομίζω ότι διαρκώς βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία ο Άμπελ Φερέιρα. Σκέψω ότι μετά από μία εβδομάδα περίπου παρουσίας στο Άπελντον, είδαμε χθες για πρώτη φορά το δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα, έτσι που ήταν η σταθερά του ΠΑΟΚ τις δύο προηγούμενες σεζόν. Αυτό δείχνει πόσο πολύ δοκιμάζει τα πρόσωπα, πόσο πολύ δοκιμάζει παρτενέρ, δίδυμα, διαρκώς. Οπότε εκτιμώ ότι και σήμερα, χωρίς να έχει δείξει κάτι ο ίδιος, ότι θα δούμε δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το πρώτο στάδιο γενικώς της προετοιμασίας θεωρώ ότι θα αναλωθεί περισσότερο στο να δούμε πρόσωπα, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας ποδοσφαιριστής και γενικά να αποκτήσει ο Άμπελ Φερέιρα μια ολοκληρωμένη, μια δομημένη όσο το δυνατόν και πάντα τηρουμένων των αναλογιών εικόνα για τους ποδοσφαιριστές του. Γιατί στο δεύτερο θα πέσει ψαλίδι Γιώργο και δεν θα είμαστε όσοι είμαστε σήμερα εδώ, έτσι. Ναι. Σε σένα αναφέρεσαι μάλλον. Όχι, εγώ θα είμαι, εννοώ στους παίκτες. Α, ναι. Νόμιζα να πεις να το πας στο αλλά θα είσαι κανονικά και στο δεύτερο. 23 με 24, έτσι. Αυτό που είχε πει. Αναφέρομαι ακριβώς στους παίκτες. Ναι. Το ψαλί θα πέσει στους παίκτες. Αν πέσει και στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω. θα σας ενημερώσουμε. Ναι. 23 με 24, να... αυτό κρατάμε. Που είχε δηλώσει και ο ίδιος, έτσι. Ναι, θέλει να δουλέψουμε ένα μικρότερο γκρουπ. Έτσι έχει μάθει. Σε τέτοιο αριθμό γκρουπ αρέσκεται να δουλεύει. Αλλά είναι λογικό. Ήρθε εδώ, βρήκε ένα σύνολο, βρήκε ένα γκρουπ. Δεν θα μπορούσε από την αρχή να κόψει και να μην δώσει ευκαιρίες σε άτομα και αυτό το οποίο είναι που κάνει, είναι ακριβοδίκαιος απέναντι σε όλους, προσπαθεί να δώσει χρόνο απέναντι σε όλους και αυτό το οποίο έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα που βλέπουμε είναι αυτή η μετατόπιση του Ροντρίγκου και φυσικά ο νέος ρόλος του Κατουρί στο 8, αν και τον Μαροκίνο δεν θα το δούμε σήμερα Γιώργο. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, δεν θα αγωνιστεί έτσι. Όχι, δεν έχασε χθες την προπόνηση την πρωινή. Έμεινε στο ξενοδοχείο, προφυλάχθηκε. Το απόγευμα εμφανίστηκε στο γήπεδο, μας είπε ότι δεν θα αγωνιστεί γιατί ένιωσε ακόμη ενοχλήσεις. Σήμερα τον είδαμε και πάλι στην πρωινή προπόνηση, συμμετείχε στο κορόιδο της ομάδας σε μια άσκηση, αλλά μετά ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα μαζί με τον Βασίλη Καναρά, οπότε πάρα πολύ δύσκολα θα ακολουθήσει ο Ελ Καντουρί στο σημερινό φιλικό παιχνίδι. Και αν θέλεις έχει και αυτό έτσι ένα ενδιαφέρον με την έννοια ότι στα δύο φιλικά παιχνίδια στα χαφ, τουλάχιστον η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από το Καντουρί, έτσι. Ναι, όντως, ξεχώρισε. Τα στοιχεία που έδειξε στο νέο του ρόλο και στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πήγε καλά στα διαστήματα που ο Καντουρί ήταν εκεί, στη μεσαία γραμμή και αγωνίστηκε σε αυτόν τον νέο του ρόλο. Οπότε έχει σήμερα το ενδιαφέρον το να δούμε τα άλλα τέσσερα πρόσωπα, ο Κάτσε, ο Αγκούστο, ο Μίσης, ο Τσιγκάρας. Γενικά πώς θα το διαχειριστεί αυτό το γκρουπ, πώς θα διαχειριστεί τον άξονα ο Άμπελ Φερέιρα. Ναι. Ελένη, όσον αφορά τώρα την παρουσία του Γιώργου Σαββίδη από χθες εκεί, μπορεί να δώσει έτσι και λίγο όθηση στα μεταγραφικά, να σαφώς εντάξει τώρα τα είπε και πρώτη φορά από κοντά με τον Άμπελ Φερέιρα. Τι έχουμε να πούμε σχετικά με αυτό? Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς άξονες της παρουσίας του Γιώργου Σαββίδη στην Ολλανδία έχει να κάνει σαφώς με τα μεταγραφικά, αν και συνηθίζει πάντα να βρίσκεται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να έρχεται για μερικές μέρες και να βλέπει την ομάδα, το έχει κάνει και άλλες χρονιές. Νομίζω ότι φέτος ήταν πολύ περισσότεροι οι λόγοι που τον όθησαν να βρίσκεται εδώ στο Άπελντον της Ολλανδίας. Αφήχθη χθες το απόγευμα, μετά το τέλος της απογευματινής προπόνησης, είχε έτσι μια πρώτη ομιλία με τους παίκτες και βεβαίως είχε και μια συζήτηση με τον Άμπελ Φερέιρα. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση των δύο ανδρών και τα όσα υπόθηκαν σε πρώτη φάση αλλά και τα όσα θα υποθούν στην συνέχεια.
δεν είχαν έτσι μια πρώτη γνωριμία διαζώσης προσωπική οι δύο άνδρες, Άμπελ Φερέιρα και Γιώργος Σαββίδης. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα για τον ΠΑΟΚ στο θέμα του προπονητή. Ήρθε εδώ, ανέλαβε κατευθείαν το τιμόνι του δικεφάλου. Έχουν περάσει κάποιες μέρες, έχουν δοθεί δύο φιλικά μαζί με το σημερινό 3. Έχει αρχίσει και ο ίδιος σιγά σιγά σταδιακά να σχηματίζει μια πρώτη εικόνα για τους ποδοσφαιριστές, για κάτι το οποίο τον προβληματίζει, για ενδεχομένως κενά που βλέπει, όπως είναι αυτό του ΧΑΦ που παραδέχθηκε και δημοσίως. Και φυσικά αυτά είναι τα οποία συζητά και θα συζητήσει με τον Γιώργο Σαββίδη, προκειμένου να πάρθουν από κοινού αποφάσεις, και βεβαίως τα μεταγραφικά είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά και βεβαίως και το ρόστερ. Τι μελιγενέστε με το ρόστερ, με το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ, και γενικώς ο Φερέιρα να μεταφέρει στους ηθήνοντες του ΠΑΟΚ, στην οικογένεια Σαββίδη, τι είναι αυτό το οποίο βλέπει σε πρώτη φάση, πώς βλέπει την ομάδα, πώς κινείται, ποια η βοήθεια που μπορούν να του δώσουν. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη. Βέβαια, από όλες τις απόψεις. Θα δει και ο ίδιος το φιλικό από κοντά να έχει και μια εικόνα στην κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα. Και... Τον περιμέναμε στην πρωινή προπόνηση, η αλήθεια είναι, αλλά μας είπαν ότι είχε κάποιες υποχρεώσεις και δεν θα είναι. Άρα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι κανονικά στο φιλικό για να παρακολουθήσει και ο ίδιος από κοντά, αλλά και να βρίσκεται αυτές τις μέρες στο πλευρό της ομάδας που κατά τα ψέματα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, έτσι, και μια αλλαγή σελίδας. Έτσι είναι, ναι. Ωραία, Ελένη, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε. Από το πρωί δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε. Δεν υπάρχει. Περιμένουμε το φιλικό ουσιαστικά. Περιμένουμε το φιλικό για να βγάλουμε κι εμείς, έτσι, για να ανοίξει και πάλι συζήτηση για πρόσωπα, για το σύστημα το 4-4-2 που ο Μπίσες λέει ότι είναι απλά στο χαρτί, και νομίζω ότι... Να μπει ο κόσμος να διαβάσει το DNA τη συνέντευξη που έχει δώσει εσένα, έτσι. Ναι, ναι. Στα εξήγησε καλά, φαντάζομαι. Αλλά και όλοι Καντουρέ έχει δώσει πολύ ωραία συνέντευξη το πρωί στο ΠΑΟΚ 24, βέβαια. Γιατί γίνεται πολύ λόγος για την κουβέντα, για το πώς θα χρησιμοποιήσει ο Λουτσέσκου, πώς ξαφνικά αποδίδει ο Σοφτάρη, και τα εξηγεί νομίζω πάρα πολύ καλά ο Μαροκινός, ο οποίος ψάχνει τη σταθερότητα, έτσι, στην απόδοσή του. Αν απαλλαγεί από αυτό το θέμα των τραυματισμών, των ενοχλήσεων, ναι, νομίζω αυτό είναι που τον πάει πίσω και ξενερώνει και τον κόσμο μεταξύ μας εδώ που τα λέμε, έτσι. Νομίζω ότι ξενερώνει και τον ίδιο. Και ο ίδιος, σαφώς, ναι. Δεν έχει δείξει σε καμία περίπτωση, έτσι, τις πραγματικές δυνατότητες, αυτό το βιογραφικό που κουβαλά με συμμετοχές σε Νάπολη, σε Ιταλία, σε Σέρια. Είναι πολύ μεγαλύτερες, πιστεύω, οι δυνατότητες του Ελ Καντουρί. Ήταν άτυχος, η αλήθεια είναι, στα χρόνια της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Εκεί που έβρισκε τα πατήματά του, εκεί τον έπαιρνε από κάτω λόγω ενός τραυματισμού. Άρα σίγουρα και ο ίδιος έχει να δώσει και το πράγμα. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί. Θα δούμε, το περιμένουμε. Από την άλλη, ο Μπίσες Βαρός παλιοσυρά, αντιλαμβάνεται και αυτός, όπως και ο Μάτος, ότι είναι από τους ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να βοηθήσουν τον Φερέιρα, έτσι σιγά σιγά να τον βάλουν στο κλίμα της ομάδας, να μέσα από συζητήσεις, μέσα από τέτα τέτ και να καταλάβουν τι θέλει ο ίδιος, αλλά και πώς κινούνται, πώς το σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές. Παραδέχεται ότι ήταν ένα σοκ και για εκείνον, όπως και για την υπόλοιπη ομάδα, η αποχώρηση Λουτσέσκου. Αλλά νομίζω ότι κλείνω με αυτή την ατάκα που είπε ο Ολλανδός, ότι στο ποδόσφαιρο έχουμε δει να συμβαίνουν πολύ πιο τρελά πράγματα, έτσι. Έτσι, είναι αλήθεια. Είναι από αυτό. Την αποχώρηση ενός προπονητή δύο μέρες πριν την προετοιμασία. Εντάξει, συνέβη και αυτό. Είδαμε γρήγορα αντανακλαστικά, τα καταγράψαμε και φάνηκε και εκ του αποτελέσματος. Έτσι, ναι, μέσα σε ένα 48ωρο να κλείνει προπονητής που έχει συμβόλαιο, που πρέπει να διαπραγματευτείς με μια έτσι πολύ σκληρή εντός εισαγωγικών ομάδα, όπως είναι η Μπράκα, όπως είναι γενικότερα η Πορτογάλη, έχει συνιστά επιτυχία. Βέβαια η επιτυχία θα πρέπει να μεταφερθεί και στο γήπεδο, έτσι. Το να κερδίσει ο ΠΑΟΚ αυτή την πίεση χρόνου, αυτό το πρώτο διάστημα, το μεταβατικό διάστημα, και να αρχίσει να ρολάρει. Έτσι και είναι, ναι. Να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη πίεση, η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο αυξημένη, αν στην αρχή δεν έχει κουμπώσει πολύ καλά και τα αποτελέσματα δεν είναι τέτοια θυμητά, έτσι. Ναι, και γιατί αυτό ούτως ή άλλως θα υπήρχε στον ΠΑΟΚ και με Λουτσέσκου, γιατί έχει συνηθίσει πλέον να μην ξέρει τι σημαίνει αποτυχία. Έχει να αποτύχει ουσιαστικά από το μάτσο εκείνο με την Μπενφίκα. Πέρυσι τον Αύγουστο, ένα χρόνο ολόκληρο, δεν είχε καταλάβει τι σημαίνει αποτυχία σε πρωτάθλημα και εκεί. Ναι, επομένως, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό νομοτελειακά. Επομένως, ακόμη και με Λουτσέσκου θα ήταν πάλι δύσκολο να υπάρχει διαχείριση. Θα υπήρχαν άλλες βάσεις, βέβαια, σχέσεις προπονητή και παικτών. Ναι. Τώρα από το μηδέν. Μια μεγαλύτερη ανοχή, μια μεγαλύτερη υπομονή, αν θέλεις.
σίγουρα θα υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση. Ναι. Τώρα επειδή είναι νέος ο προπονητής και επειδή όλοι περιμένουν άμεσα δείγματα δουλειάς, επιτυχίες και όπως είπες και εσύ οι απαιτήσεις έχουν ανέβει, ο ΠΑΟΚ έχει καλομάθει στις νίκες, έχει καλομάθει στις επιτυχίες, έχει αφήσει πολύ πίσω του τη διαχείριση κρίσεων, τη διαχείριση πολύ έντονης και μεγάλης πίεσης. Άρα αν το βρει μπροστά του, καταλαβαίνεις και εσύ ότι σαν οργανισμός θα πρέπει να δείξει ότι έχει οριμάσει, έχει μεγαλώσει και μπορεί και το αντιμετωπίζει. Γιατί έτσι. Και αυτά είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δεν γίνεται μια ομάδα να δεν κερδίζει μόνιμα, κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη. Ποτέ. Αυτό ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα νέο προπονητή που θα χρειαστεί ένα διάστημα και να δοκιμάσει και ενδεχομένως αυτές οι δοκιμές να του κοστίσουν γιατί μπορεί να μην του βγουν. Έτσι, είναι λογικό. Ας θυμηθεί ο κόσμος το αρχικό διάστημα του Λουτσέσκου. Τόσο απλά. Αυτό ήθελα να σχολιάσω προηγουμένως που έλεγε για Λουτσέσκου. Ας μην ξεχνάμε μέχρι τον Νοέμβριο πώς πήγαινε εκείνη η σεζόν, πώς πήγαινε εκείνη η περίοδος Λουτσέσκου. Τώρα βέβαια όσοι μας ακούνε θα λένε ότι έχουμε πιάσει ήδη το αρνητικό σενάριο. Βλέπουμε τι γίνεται εδώ στην Ολλανδία, άρα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Όχι, άρα, εντάξει. Άρα θα φωτίσει ο Φερέιρα στην αρχή και πρέπει να το στηρίξουμε. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Όχι, αλλά υπάρχει απλά και αυτό το ενδεχόμενο στο τραπέζι. Ακριβώς, μια υποθετική συζήτηση κάνουμε για το πώς θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί και να δείξει όριμος ποδοσφαιρικά και σαν οργανισμός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που είναι μέσα στη ζωή του ποδοσφαίρου. Αυτό. Προφανώς, ναι, έτσι. Ωραία. Μην τρομάξει κανένα όχι, όχι. Γιώργο από αυτό. Όχι. Έτσι. Ωραία. Πολλά έγινε, Ελένη. Εννοείται, ναι, στο φιλικό. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου. Λίγες ώρες συγκεκριμένα, 5 ώρες περίπου πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Τσβόλε που θα ξεκινήσει στις 8 και θα την ακούσετε από το Λίμπερο 107,4 και θα μπορείτε να την δείτε τηλεοπτικά, διαδικτυακά μέσω του ΠΑΟΚ TV σε περιγραφή του Σταύρου Κόλκα. Όπως και το προηγούμενο φιλικό του ΠΑΟΚ κόντρα στην Νόρτζελαντ, για να έχετε και εικόνα από τις νέες δοκιμές που πιθανώς θα κάνει ο Αμπέλ Φερέιρα. Προφανώς θα θέλει και αυτός, όντας πια στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας, να δει κάποια πράγματα που δούλεψε αυτές τις ημέρες προπονήσεις να βγαίνουν βελτιωμένα στον αγωνιστικό χώρο. Μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί και την απώλεια του Ελκαντουρί στη μεσαία γραμμή. Ο Μαροκινός που αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, είχε κάποιες ενοχλήσεις και δεν προπονήθηκε χθες. Δεν θα συμμετάσχει στο σημερινό φιλικό παιχνίδι, όπως ενημέρωσε και επίσημα πριν από λίγα λεπτά η ΠΑΕΠΑΟΚ στο σχετικό δελτίο τύπου για την προπόνηση και ενώπιση του φιλικού. Επομένως, μένει να δούμε τι θα χρησιμοποιήσει και στη μεσαία γραμμή, τι στυλ παιχνιδιού, αν θα αλλάξει κάτι σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, ποια θα είναι η δεκάδα που θα παρατάξει και γενικότερα κάθε φιλικό πλέον, όσο προχωράει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αμπέλ Φερέιρα, έχει σαφώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πέραμε νωρίτερα τα αποψινά παιχνίδια του πρώτου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League που ξεκινά απόψε και αύριο έχει άλλα τόσα παιχνίδια για αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Αυτό που δεν τονίσαμε είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για τον ΠΑΟΚ, νωρίς ακόμη βέβαια για άμεσο ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον καθώς οι δύο από τις πιθανές αντιπάλους του δικεφάλου στις επόμενες φάσεις, εάν προκριθούν φυσικά, μπαίνουν σήμερα στο χώρο του Champions League. Η Celtic που αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, την Σαράγεβο εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι στην Βοσνία Ερτζεγοβίνη, στην έδρα της Σαράγεβο, και η Αστάνα που είναι επίσης μια από τις πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ που υποδέχεται σήμερα στο Καζακστάν την Κλουζ από την Ρουμανία. Η τρίτη πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ που μπαίνει αύριο στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League είναι η Μπάτε Μπορίσοφ από τη Λευκορωσία, την οποία αντιμετώπισε και στον όμιλο του Europa League πέρσι ο δικέφαλος και αντιμετωπίζει αύριο, επαναλαμβάνω, την Πιάστ Γκλίβιτσε από την Πολωνία. Σαφώς είναι το φαβορί Μπάτε Μπορίσοφ για να προκριθεί, όπως είναι φαβορί και η Αστάνα απέναντι στην Κλουζ και η Σέλτικα απέναντι στη Σαράγεβο, για να περάσουν τα εμπόδια αυτά και να βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ ως πιθανή αντίπαλη στον τρίτο προκριματικό γύρο, όπου θα μπει ο δικέφαλος στη διοργάνωση. Του ΕΣΑΚΕ θα ξεκινήσει στις 3, διαβάζω τώρα, στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ, στις 3 η ώρα. Κρίσιμο έρχεται, γιατί κοροϊδεύεις. Θα επικυρωθεί η βαθμολογία, να πέσει και οριστικά επιτέλους Ολυμπιακός. Όλη η Ελλάδα, ναι. Θα γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας για να οριστικοποιηθεί ποιες ομάδες τελικά θα είναι στην Α2. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα είναι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα εκεί με το Λαύριο, με την Κίμη, να δούμε. Τέλος πάντων, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής Λίμπερο Παντού για σήμερα. Φυσικά μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα ακολουθήσει το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Θα ακούσετε και Χρήστα Τσαλτίδη στην πορεία για όσα συμβαίνουν στην προετοιμασία του Άρη. Θυμίζω, περιμένουμε και την αύξηση του Λούκα Σάσα για τους Κιτρινομαύρους στις 6 του αεροδρόμου Μακεδονία. Να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή του αντικαταστάτη του Μανώλη Σιώπη ουσιαστικά στη θέση του αμυντικού μέσου.
Στις 8 το φιλικό του ΠΑΟΚ, θα το ακούσετε εδώ από το Λίμπερο 107,4, το τρίτο φιλικό προετοιμασίας του Δικεφάλου απέναντι στην Τσβόλε. Και φυσικά αύριο το μεσημέρι, εδώ στην εκπομπή Λίμπερο Παντού, 2 με 3 πάλι, θα έχουμε περισσότερα να πούμε για τα συμπεράσματα. Ουσιαστικά για τρίτη φορά συμπεράσματα με τον Αμπέλ Φερέιρα στο τιμόνι για τον Δικέφαλο του Βορρά και την αγωνιστική του παρουσία σήμερα απέναντι στους Ολλανδούς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Μένετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4 με το πέναλτι και το Γιώργο Ζάγορα. Από εμάς να έχετε ένα καλό μεσημέρι.